Κυρίες, κύριοι βουλευτές, το Σαββατοκύριακο έζησα από κοντά ένα θλιβερό τερτύπι που έπαιξε ζωή στην οικογένεια του Βασίλη Μπεσκένη. Να βαφτίζουν το παιδί τους το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή το πρωί ο πατέρας να φεύγει. Θέλω να εκφράσω και από αυτό το βήμα, αυτό που έκανα και έξω από την αίθουσα, την οδύνη που αισθάνομαι για την οικογένεια και να τους πω ότι θα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη που θα τους αφορά και όσο μπορούμε θα βοηθήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, έχω ζήσει σε αυτή την αίθουσα και τον καιρό που ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα χρόνια που είστε κυβέρνηση. Έχω ακούσει τον επικεφαλής επί των οικονομικών θεμάτων, τον κύριο Τσακαλώτο, εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί παλιών προϋπολογισμών, να μας κάνει μαθήματα αριστερόστροφης οικονομίας. Τον έζησα και ως βουλευτή της αντιπολίτευσης και ως βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησης να κάνει στη Βουλή μαθήματα κακώς χωνεμένου κεϊνσιανισμού. Τον έζησα να κάνει στη Βουλή μαθήματα διαπραγμάτευσης. Και προσφάτως τον ακούμε να κάνει μαθήματα καθαρής εξόδου στις αγορές και να νουθετεί την κεντροαριστερά για θέματα που αφορούν τη σοσιαλδημοκρατία. Θέλω να του πω και θέλω να σας πω από τη δική μας πλευρά, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, πως δεν είστε θέση πια ούτε να τάζετε και να υπόσχεστε, γιατί οι πολίτες δεν σας πιστεύουν, αλλά ούτε να κάνετε και κανένα μάθημα στην σημερινή αντιπολίτευση. Ένα μάθημα ξέρει να κάνει ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά χωρίς μαθητές πια. Πώς να συνδυάζει το σφυράκι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την ηγεσία των 53 βουλευτών που υποτίθεται πως είναι αριστερή. Και δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καμία αμφιβολία ότι ο προϋπολογισμός που συζητάμε αυτές τις μέρες είναι ο τελευταίος μιας κυβέρνησης που διεκδικεί επαξίως το θλιβερό προνόμιο να είναι η πιο δημαγωγική, η πιο αναποτελεσματική, η πιο ανίκανη και δυστυχώς η πιο επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας κυβέρνηση που τουλάχιστον οι γενιές οι δικές μας έχουν ζήσει. Και αυτός ο προϋπολογισμός, στα βήματα των προηγουμένων, βαφτισμένος με κοινωνική αναλγησία, δηλαδή με μεταφορά ακόμα περισσότερων βαρών στις πλάτες της μεσαίας τάξης και των φτωχότερων. Να υπενθυμίσω, γιατί πρέπει να το κάνει κάθε βουλευτής της αντιπολίτευσης που ανεβαίνει στο βήμα, τη συντριβή του ΕΚΑΣ, μιας παρέμβασης ουσιαστικής της κυβέρνησης ημίτη προδεκαετιών για την προστασία των μεσαίων και κατωτέρων στρωμάτων. Να θυμίσω το πρόσφατό σας, του προϋπολογισμού σας, το 50% της περικοπής στο επίδομα θέρμανσης. Να θυμίσω τις μεγαλύτερες εισφορές που τσακίζουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και που δεν θα είναι πια αφορολόγητες από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυμίσω πόσο ήταν όταν αναλάβατε τα ληξιπρόθεσμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. 3,7 δις το 2014 ληξιπρόθεσμος οφειλές του κράτους προς τους πολίτες και 75 το αντίστροφο των πολιτών προς το κράτος. Να υπογραμμίσουμε πόσα είναι σήμερα. 4,5 δις οι ληξιπρόθεσμες προς τους πολίτες και 100 και άνω θα πάνε, λέει, κοντά στα 120 το 2018 οι οφειλές των πολιτών προς το κράτος. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το στοιχείο, μα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι έχουμε για το τρέχον έτος 1 στα 2 άφημοι με ληξιπρόθεσμα προς την εφορία. Και από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Σεπτέμβριο, άλμα του αριθμού των άφημοι που δεν τα καταφέρνουν καλά με την εφορία, κατά 410.000 αριθμούς. 410.000 περιπτώσεις αφημοί επιπλέον από τις προηγούμενες. Αυτά πρέπει κάθε βουλευτής
που εξετάζει τη φύση, την πολιτική φυσιογνωμία του προϋπολογισμού που κρίνουμε, πρέπει κάθε βουλευτής στην αίθουσα αυτή να τα αναφέρει. Και να θυμίσω αυτό που σήμερα το συζητήσαμε με μια παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής σε λάθος κατεύθυνση από πλευράς αριθμών, ότι το έτος 2014 το υπολογίζαμε να κλείσει ως τότε κυβέρνηση με ανάπτυξη 0,8, εξετάζοντας απολογισμούς και ισολογισμούς του κράτους με τον κύριο Χουλιαράκη επικεφαλής, οι αριθμοί μειώθηκαν, αλλά πάντως ήταν αναπτυξιακοί, 0,3. Αυτό θυμήθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής και ξέχασε ότι φέτος συζητήσαμε προ 3 εβδομάδων. Οι βουλευτές όμως και οι εκπρόσωποι των κομμάτων αυτό δεν δικαιούνται να το έχουν ξεχάσει. Απώλεια προσφάτου μνήμης δεν συγχωρείται. Έκλεισε με ανάπτυξη 0,7. 0,8. Και ανακόπηκε η πορεία προς την ανάπτυξη 3% του 2015, 3,7% το 2016, 3,5% το 2017 και ούτω καθεξής για αρκετά χρόνια, που είχε ξεκινήσει αυτή την πορεία η σημερινή πλειοψηφία την ανέκοψε και δεν θα ξεχάσω. Είναι μια εμπειρία που δεν φεύγει από το μυαλό και από τη συνείδηση. Όταν ψηφίζαμε για πρόεδρο Δημοκρατίας το 2015, τα έντυπα και 14-15, τα έντυπα και τους πολιτικούς της τότε αντιπολίτευσης να κατηγορούν κάθε βουλευτή που ψήφιζε το Σταύρο Δήμα ως αργυρώνητο. Κάθε προσπάθεια για να πέσει η κυβέρνηση γινόταν τότε και είχε τελικά το αποτέλεσμα που είχε. Δεν βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είχαμε την εξέλιξη που έπρεπε να είχαμε και είχαμε αγωνιστεί πολύ γι' αυτό και είχε κάνει ο ελληνικός λαός πολλές θυσίες. Την αναπτυξιακή εξέλιξη που είχε υπάρξει το 2014 και προβλεπόταν και την οποία είχε αισθανθεί ο ελληνικός λαός τουλάχιστον σε ορισμένες πλευρές των μεσαίων στρωμάτων. Το νιώθανε, το ακούγαμε. Για εκείνη την περίοδο μου κάνει πραγματική εντύπωση πως υπουργοί αλλά και βουλευτές της σημερινής πλειοψηφίας προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα βασιζόμενοι σε συνεντεύξεις Dijsselbloem ή στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα έχω εδώ και τα δύο κείμενα. Έχω και μία συνέντευξή του στην Καθημερινή και φυσικά την ομιλία του, την οποία επικαλεστήκατε αρκετοί από εσάς, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, στις ομιλίες σας. Γιατί κάνετε επιλεκτικές αναγνώσεις των κειμένων? Γιατί το κάνετε αυτό? Πού σας βοηθάει? Απευθύνεστε σε ανθρώπους που δεν ξέρουν να διαβάζουν ή που δεν μπορούν να ακούσουν? Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί κάνετε επιλογή? Εκλεκτικιστές είστε? Ποιας μορφής της διανόησης? Και καταγράφετε τα όσα είπε κριτικά στα παλιότερα προγράμματα, τα πρώτα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσμούς διάσωσης δεν είχε. Και θυμόμαστε πολύ καλά πως διαμορφώθηκαν αυτοί οι θεσμοί. Και γιατί δεν αναφέρετε και τα υπόλοιπα? Γιατί δεν αναφέρετε για τον κίνδυνο κόφτη 10 ετών που λέει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Dijsselbloem? Γιατί δεν αναφέρετε για το θέμα που συζητάμε, τη ζημιογόνα επίδροση στην οικονομία της πτώσης του κυβέρνησης το 2014 και της μη ολοκλήρωσης του προγράμματος? Και αυτά τα λέει ο ίδιος πολιτικός, ο Ολλανδός πολιτικός, τον οποίον τόσο πολύ αγαπήσατε και γι' αυτό τόσο πολύ τον επικαλείστε. Να τα διαβάζετε όλα, γιατί τα διαβάζουμε εμείς όλα, και εκτίθεστε όταν απευθύνεστε στην εθνική αντιπροσωπεία, λες και είστε δημοτικοί σύμβουλοι κάποιου μικρού δήμου απομονωμένου που δεν υπάρχει κανένας από την υπόλοιπη ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα και κάνετε τον έξυπνο σε κάποιον που δεν έχει στοιχειώδη ενημέρωση για όσα λέγονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αν κάποιος χαρακτηρίσει την κυβέρνηση των χαμένων ευκαιριών για τη χώρα σε σχέση με αυτά που προανέφερα, είναι πολύ επιοικής. Εγώ δεν συμφωνώ με τέτοιου είδους επιοικίες προσεγγίσεις, κριτικής στην παρούσα κυβέρνηση. Είστε κυβέρνηση οπισθοδρόμησης, ήτας και εκτόσεων σε όλα τα πεδία του δημοσίου βίου. Μια κουστοδία τυχοδιωκτών
που προκειμένου να διασφαλίσει ιδεολογήματα ξεπερασμένα, αλλά και τη συγκόλληση της καρέκλας τους με τις σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς, παραβλέπει κάθε έννοια συμφέροντος της κοινωνίας, του λαού, κάθε έννοια προόδου της οικονομίας. Και είναι οι κολλημένες επενδύσεις, όχι μόνο οι εμβληματικές, οι πολύ μεγάλες, ας πούμε το ελληνικό, αλλά και όλες οι υπόλοιπες επενδύσεις που κάνουν οικονομικό νόημα για μια τοπική, περιφερειακή ή για τη συνολική οικονομία, ουκ έστειν τέλος τον κατάλογο των κολλημένων επενδύσεων. Τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ συχνά, μα δεν τα έχουμε ανάγκη εμείς ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο, τις ξέρουμε μία προς μία. Όχι μόνο, σας ξαναλέω, τις εμβληματικές, αλλά και τις μικρότερες, κολλημένες στην ελληνική γραφειοκρατία, της οποίας πια είστε ο μαέστρος. Διότι η γραφειοκρατία ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Και όταν κάποιος συνάδελφος της πλειοψηφίας λέει, μα ήταν όλα καλά προηγουμένως, σπέδω να πω πως όχι και πως έχει δίκιο να κάνει κριτική για τα θέματα της γραφειοκρατίας και στο παρελθόν. Όμως, το θέμα είναι α. Κάνεις κάτι για να την ξεπεράσεις? Κάνεις κάτι για να υπερβείς τα γραφειοκρατικά εμπόδια? Και β. Μήπως και τα ευνοείς κιόλας? Και έχουμε το δεύτερο στη δική σας περίπτωση, όπως αυτό έχει αποδειχθεί στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες, 3 χρόνια διακυβέρνησης μιας οπορτουνιστικής και τυχοδιοκτικής, όπως είπα προηγουμένως, πλειοψηφίας. Και θέλω να είμαι σαφής. Αφηγήματα καινούρια δεν έχουν εκλογικό ακροατήριο. Δεν έχουν πια πελατεία. Είτε αυτά είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές της πλειοψηφίας, ψηφίστε μας για να σας βγάλουμε καθαρά από τα μνημόνια, είτε είναι ψηφίστε μας γιατί σας βγάλαμε, είτε είναι το μεσαίο, που και αυτό έχει πιθανότητες, σας βγάζουμε με ενεστώτα διαρκείας που κρατάει μήνες και περνάει όλο το καλοκαίρι του 18 με αυτά, είτε πρόκειται για κάποια από αυτά τα 3, είτε για κάποιο άλλο δικό σας που θα εμπνευστείτε εντός εισαγωγικών τις επόμενες μέρες, ένα είναι το δεδομένο. Ακροατήριο για αυτά δεν υπάρχει. Γιατί ο ελληνικός λαός καθημερινά ταλαιπωρείται και έχει κατασταλάξει. Το πώς θα κατασταλάξει τελικά θα μας το πει η κάλπη. Γιατί η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού σας θανάτου είναι οι επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, συνάδελφος, κυρία Ανακαλαμάκη.